Κατέθεσε στο δικαστήριο η 19χρονη συνοδηγός που βρισκόταν στο αυτοκίνητο που παρέσυρε και σκότωσε την 29χρονη Έμα στη Θεσσαλονίκη. Η 19χρονη συνοδηγός είχε κριθεί κατηγορούμενη, ωστόσο απαλλάχθηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Θεσσαλονίκης, καθώς κρίθηκε ότι δεν φέρει ευθύνη για τη φωνική παράσυρση και εγκατάλειψη της άτυχης φοιτήτριας. Γνώριζα τον κατηγορούμενο περίπου 2 μήνες από το μαγαζί. Εκείνο το βράδυ θα πήγαινα λαδάδικα όπου εργαζόμουν. Είχα πάει στην κολλητή μου και είπα ότι θα έπαιρνα ταξί. Ο κατηγορούμενος μου είπε να με πάει με το αμάξι και του είπα εντάξει. Ήξερα ότι οδηγούσε γιατί μιλούσε για αυτοκίνητα. Οδηγούσε μια χαρά, δεν ένιωθα ότι έτρεχε. Εγώ μιλούσα με μηνύματα στο κινητό με μια φίλη μου. Το αυτοκίνητο φαινόταν και ακουγόταν σαν πειραγμένο. Δεν ένιωθα ότι έτρεχε, αλλά ούτε ότι πήγαινε και αργά. Πηγαίναμε κανονικά. Μιλούσα στο κινητό με μηνύματα και στο προηγούμενο φανάρι πριν την καμάρα έπιασα ξανά το τηλεφωνό μου. Ένιωσα να πατάει απότομα φρένο και το πίσω μέρος του αυτοκινήτου να φεύγει. Ήταν πολύ απότομο. Συνειδητοποίησα ότι πάτησε απότομα φρένο και το πίσω μέρος έφυγε αριστερά και δεξιά. Έχασε τον έλεγχο. Πήγαμε αριστερά και είδα έναν άνθρωπο μπροστά στον μπαρμπρίζ. Δεν είδα την κοπέλα γιατί μιλούσαμε μηνύματα στο κινητό. Είδα τον άνθρωπο στον μπαρμπρίζ ακριβώς μπροστά σε μένα, στη δική μου την πλευρά. Ένιωσα περισσότερο ένα δυνατό χτύπημα όταν χτυπήσαμε πίσω σε κάδους και αμάξια. Ήταν σαν σκιά, χτύπησε και έφυγε. Πετάχτηκε κάτω και είδα το σπασμένο τζάμι. Δεν ένιωσα να τη χτυπάει με την όπισθεν. Δεν είχα αντιληφθεί την παρουσία της στο δρόμο πιο μπροστά. Εγώ του φώναζα να σταματήσουμε με τον κατηγορούμενο να μου λέει να περιμένω 2 δευτερόλεπτα. Πήγα να ανοίξω την πόρτα κάποια στιγμή και μου τράβηξε το χέρι. Φοβόμουν να πιέσω παραπάνω, γιατί δεν ήξερα πώς θα αντιδράσει. Δεν τον ήξερα καλά. Όταν φύγαμε, άρχισε να τρέχει περισσότερο από πριν. Πήγαμε στο Σέιχ Σου, κάναμε 2-3 τσιγάρα να ηρεμήσουμε. Όταν έμεινε το αυτοκίνητο στο δρόμο, μας βρήκε ένας κύριος και μας πήγε στο ξενοδοχείο. Μου είπε ότι θα κάνει αυτό που πρέπει. Έμεινα με τον κατηγορούμενο στο ξενοδοχείο, γιατί δεν ήξερα πώς να φύγω. Το πρωί πήγα σπίτι, έμεινα όλη μέρα μέσα σε σοκ γιατί είχα διαβάσει ότι η κοπέλα είναι πολύ άσχημα και αυτός μου έλεγε ότι είναι καλά. Μου έλεγε ότι δεν είναι βαριά, ότι θα ζήσει. Στο σπίτι είδα ότι είναι διασωληνωμένη. Το επόμενο μεσημέρι πήγα για 10 λεπτάκια από τη δουλειά μέχρι να έρθει η φίλη μου να μπει στη θέση μου και να πάω στο τμήμα και 5 λεπτά πριν ήρθε η αστυνομία. Νομίζω ότι είπε κάποια πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζαμε, ότι κοιμήθηκαν και σε ξενοδοχείο. Δηλαδή, γενικότερα, το περιγράφει ως σοκ, αλλά ένας άνθρωπος που μπορεί και κοιμάται. Μα έχει σκοτάσει έναν άνθρωπο και δεν κοιμάσαι. Παίρνει στους δρόμους και δεν ξέρεις πού να πας. Πάντως, επειδή δεν διώκεται για κάτι, νομίζω ότι πολλοί απομονωποιημένα και απαλλαγμένοι από οποιαδήποτε φοβία λέει αυτό που πραγματικά βίωσε. Θέλω να ρωτήσω κάτι, κύριε Ντούγκα. Είναι απαλλαγμένη και δεν διώκεται. Μπορεί κανείς μετά την κατάθεσή του να αλλάξει και να κατηγορηθεί εξίσου όταν η άλλη πλευρά πήγε εδώ. Κοιτάξτε τι είπε, παιδιά. Φυσικά. Πήγε, κοιμήθηκε, ήταν όλα εντάξει. Ναι, τώρα να κατηγορηθεί ένας άνθρωπος γιατί πήγε και κοιμήθηκε, δεν νομίζω. Αλλά αν προκύψουν. Απέκρυψε το γεγονός. Δεν ξέρω την ιστορία, τη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά αν έχει αποκρύψει το γεγονός. Ήταν συνοδηγός, σκότωσαν ένα κορίτσι. Όχι, ήταν συνοδηγός. Συνοδηγός. Ήταν άνθρωπος. Αλλά το ήξερε. Ναι, ήξερε τι προηγήθηκε. Νομίζω από τη στιγμή που πήγε κατέθεσε, ο εισαγγελέας θα δει όλα τα στοιχεία και αν είναι μπορεί να τις απαγγελθούν και κατηγορηθούν. Δεν ποινικοποιείται η συμπεριφορά η μετέπειτα, αλλά δείχνει πράγματα. Γι' αυτό είπαν υπάρχουν στοιχεία. Ναι, αλλά δείχνει πράγματα. Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι δεν πήγε να καταθέσει, ότι πήγε κοιμήθηκε, πήγε για δουλειά. Όχι, αυτό το λέω. Λέει στοιχεία δηλαδή. Είδε το χτυπημένο άνθρωπο. Πώς δεν κατάλαβε. Ήταν το αυτοκίνητο γιατί είπε ότι πήγε να ανοίξει την πόρτα και την εμπόδισε. Ότι ήρθε και πάνω στο Παμπρίζ. Το σίγουρο είναι ότι περιγράφει πολύ συνειδητές κινήσεις του δράστη. Έτσι, δεν ξέρω αν είδε το γιατί δεν νομίζω ότι βγήκε. Ακούστε λοιπόν, επειδή οι γονείς της το έζησαν όλο αυτό από κοντά και κατάφεραν να το ακούσουν, αν δεν κάνω λάθος, και επειδή μιλούν στο Στρατιλιμνιό, να δούμε πώς αυτοί οι δύο άνθρωποι εξέλαβαν όλο αυτό που συνέβη.
ήταν σε σοκ. Σε αυτό το σημείο να πω ότι είχαν σοκ, αλλά το σοκ ήταν για το τι σημαίνει για αυτούς τους δύο το συμβάν, όχι για το τι προκάλεσαν στον άνθρωπο που χτύπησαν. Ο άνθρωπος που τους πήρε από το σημείο για να τους πάει στο ξενοδοχείο, ανέφερε ότι ήταν και οι δύο ήρεμοι. Ότι δεν καταλάβαινε να έχουν κανένα σοκ. Διανυκτέρευσαν και την επόμενη το πρωί ήταν στο... αυτός πήγε, κρύφτηκε βέβαια, αυτή πήγε στο σπίτι της, όντας σοκαρισμένη, δεν βγήκε καθόλου από μέσα το σπίτι, μπήκε σε ένα αμάξι φτιαγμένο ενός ανθρώπου που δεν γνωρίζει. Μένει να αποδειχθεί βέβαια αυτό, ότι δεν τον γνωρίζει και έγινε ό,τι έγινε. Πρέπει να πω ότι αυτό το άτομο και όλη της η οικογένεια δεν έχουν ζητήσει μια συγγνώμη. Όλη τους η στάση είναι το λιγότερο προκλητική. Δεν περίμενα να ακούσω και κάτι άλλο από αυτά που είπε, όπως δεν περίμενα να ακούσω κάτι διαφορετικό και από το συνήγορο υπεράσπισης του κατηγορούμενου. Αυτοί λίγο πολύ θα πούνε αυτά που πρέπει να πούνε, που θέλουν να πούνε. Ίσως είναι από τις λίγες φορές που θέλω να πιστεύω και βλέπουμε μια τέτοια αντιμετώπιση από δικαστήριο όσον αφορά παρόμοια περίπτωση εντός εισαγωγικών. Και θέλω να πιστεύω ότι θα τιμωρηθεί αυστηρά, πως αυτό είναι και το... αυτό που επιθυμούμε. Βλέπετε λοιπόν ότι και οι γονείς είναι θυμωμένοι από όλο αυτό που είδαν και άκουσαν. Βέβαια. Γιατί να μην είναι. Εγώ πιστεύω όμως ότι της κατάθεσής της, η οποία έγινε τώρα, θα μπορούσε να έχει... Και λέει ότι αν δεν το λέγαμε εμείς, ναι, μπορεί να μην ερχόταν καν, είπαν, για να το πούμε. Πάντως η κατάθεσή της βοηθάει την πλευρά των γονιών σε σχέση με τον κατηγορούμενο. Γιατί η μαρτυρία της για το πώς αντέδρασε ο οδηγός, είναι μια μαρτυρία που δεν είναι υπέρ του οδηγού. Άρα... ενδεχομένως να παίξει και καθοριστικό ρόλο μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου η δική της μαρτυρία στο τι, πώς έπραξε, δηλαδή να διασωθεί η ίδια, αλλά δεν σώσει τον οδηγό, έτσι, δηλαδή τον οδηγό... Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν κατάλαβα, δεν μπορεί να πει κάποιος... Είπε ότι δεν κατάλαβα, όμως λέει ξεκάθαρα, λέει δεν κατάλαβα μία σκιά... Για την ίδια, ο δράστης δεν μπορεί να πει δεν κατάλαβα. Η ίδια είπε ότι δεν κατάλαβα, πώς είναι δυνατόν να χτυπάς έναν... Για Ζάφυρα λέει για το δράστη. Για το δράστη, όμως και αυτή όμως μου κάνει εντύπωση πώς είναι δυνατόν. Να χτυπάς έναν άνθρωπο. Σκιά μετέ... πάντως δεν χτυπάς και κάνει θόρυβο. Έτσι, και, δηλαδή τώρα δεν τρελαθούμε. Υπεύθυνος βασικός είναι ο οδηγός, δεν το συζητάμε. Τώρα προφανώς το δικαστήριο κοιτάει να δει ποιος είναι ο βαθμός συμμετοχής και αν υπάρχει της συγκεκριμένης. Προσπαθεί θα μπορούσε μέσα να είναι. Δεν είναι κατηγορούμενη συγκεκριμένη. Δεν είναι καν. Τότε είναι κατηγορούμενη. Προσπαθούν όμως όχι να δαιμονοποιήσουν την κατάσταση, αλλά να πούν τι ακριβώς έχει συμβεί. Να υπάρχει περιγραφή από την κοπέλα τι ακριβώς έχει συμβεί. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένα ξενοδοχείο που κοιμήθηκαν. Απλά Ζήνα, να... το γεγονός ότι έχει απαλλαγή η συνοδηγός περνάει ένα αρνητικό μήνυμα στην κοινωνία, κατά τη γνώμη μου. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι, αλλά τι αδίκημα θα μπορούσες. Είναι ένα αρνητικό μήνυμα, διότι δεν μπορεί να περνάει το μήνυμα στην κοινωνία ότι ο συνοδηγός μετά από αυτό. Το μόνο αδίκημα που θα μπορούσε να υφίσταται είναι η παρασιώπηση. Η παρασιώπηση ενός εγκλήματος, ας πούμε. Η κατάληψη, όχι, Δημήτρη, γιατί οδηγούσε άλλο. Η σωστή ηθική στάση σε μία ενημέρωση των αρχών, η υπόθαλψη εγκληματία μπορεί. Η σωστή ηθική στάση σε μία δύσκολη κατάσταση επίσης είναι ένα ζητούμενο. Κανένας δεν είναι έτοιμος να αντιδράσει σωστά σε μία κατάσταση σαν αυτή. Αλλά υπάρχει ένα ηθικό κομμάτι που σε εμποδίζει να λειτουργήσεις. Άρα μπορεί να είσαι σε κατάσταση σοκ, κυρία Ζάφυρα, και να μην αντιδράσεις τις πρώτες ώρες όταν έχεις συμμετάσχει σε μία τέτοια κατάσταση. Θα πω ότι μπορεί να είναι πολλοί παράγοντες. Για παράδειγμα, να έχει μια δεσποτικότητα ο συνοδός ή να επιβάλλεται πάνω της με κάποιο τρόπο, να μην ήταν... Όχι, είναι σημαντικό πήγε, κοιμήθηκε σε ένα ξενοδοχείο, δεν γύρισε σπίτι της, να είναι ασφαλής. Καταλάβαινε ότι ο άλλος είχε κάνει κάτι κακό, ο άλλος με απόλυτη επίγνωση προσπάθησε, δεν γύρισε καν σπίτι του. Αφαίρεσε πινακίδες, δηλαδή το σίγουρο είναι ότι μας εξασφαλίζει ότι υπήρχε απόλυτη συνειδητότητα από τη μεριά αυτό του δράστη στις κινήσεις. Στο δικό της κομμάτι μπαίνει ένα ηθικό ερωτηματικό και για όλους μας. Αν εμπλακούμε κατά τύχη σε κάτι που είναι τέτοιας φύσεως, καλείται το ηθικό μας κομμάτι να απαντήσει ανάλογα. Τουλάχιστον. Το μήνυμα πάντως έχει έρθει από την πλευρά των γονιών με τη δωρεά οργάνων μιας τέτοιας δολοφονικής πράξης επί του δρόμου, για να το πούμε. Γιατί όταν εγκαταλείπεις έναν άνθρωπο, για μένα είναι δολοφονική πράξη. Λοιπόν.